Βρισκόμαστε στα γραφεία της Alton, στην Πάτρα, στην Μητρόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Και έχω απέναντί μου τον κύριο Θωμά Αλκιβιάδη της Alton. Κύριε Αλκιβιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. CEO της Alton. Ενός ανθρώπου ο οποίος έλκει την καταγωγή του από την Ήπειρο, έχει ταξιδέψει όμως σε όλο τον κόσμο και δραστηριοποιείται, κατέληξε να δραστηριοποιείται στην Πάτρα με μια καινοτομία που λίγοι γνωρίζουν, έτσι όπως συνεργάζεστε με εταιρείες από όλο τον κόσμο. Τι κάνετε ακριβώς στην Alton? Εμείς ξεκινήσαμε την έρευνα στην Ελλάδα το 2012 και καταλήξαμε να ανοίξουμε την εταιρεία τον Ιανουάριο του 2013 στην Πάτρα. Ξεκινήσαμε τότε με οργάνωση και έγινε μια έρευνα. Να φτιάχνουμε, ναι, κάναμε την έρευνα και ξεκινήσαμε μετά για την Airbus να κάνουμε εγχειρίδια για τα αεροπλάνα της Airbus εδώ πέρα. Airbus. Ναι, τότε ναι. Γίνεται εργασία για την Airbus με έδρα την Πάτρα. Τα πρώτα 8-9 χρόνια κάναμε εδώ πέρα όλα τα εγχειρίδια για πάρα πολλά αεροσκάφη της Airbus, για τα πολιτικά αεροσκάφη. Mm-hmm. Τα κάναμε εδώ με ένα μεγάλο team και είχαμε και ένα μεγάλο team στην Ινδία, που το μεγαλύτερο κομμάτι τον έλεγχο τον κάνανε οι μηχανικοί από την Ελλάδα, από εδώ, την Πάτρα. Τι τεχνογνωσία χρειάζεται για να εμπλακείς σε αυτό το επίπεδο με μια εταιρεία όπως η Airbus? Εμείς το κέντρο βάρος ήταν να προσλάβουμε μηχανικούς, ναι, από διάφορα. Κάναμε για πολλές διαφορετικούς τύπους αεροσκάφη, mm-hmm. και για την Κόμα και για την Κίνα και ρωσικά και για την Boeing διάφορα, μέσω της Leap Aerospace που κάναμε τα συστήματα. Leap Aerospace είναι μια άλλη μεγάλη εταιρεία που δουλεύουμε εμείς εδώ από το 2016 και μέχρι σήμερα έχουμε αυξάνει το volume πάρα πολύ. Αυτοί δίνουν συστήματα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις εταιρείες που παράγουν αεροσκάφη. Και εμείς κάνουμε σημαντικά συστήματα για την Leap Aerospace και αυτά εδώ στην Πάτρα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια γραμμή παραγωγής με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην αεροναυπηγική, γενικότερα σε αερομεταφορές, αλλά και σε πιο εξελιγμένα συστήματα. Ναι, τα συστήματα είναι σημαντικά. Είναι τώρα, παράδειγμα, η Leap εδώ κάνει το landing gear, που χωρίς αυτό δεν μπορεί να προσβεί και να απογειωθεί το αεροπλάνο. Και δηλαδή τις ρόδες. Αυτό κάνουμε πάρα πολλά manuals εμείς γι' αυτό εδώ πέρα στην Πάτρα. Ναι. Όταν λέτε manuals, τι εννοείτε, τα blueprints βάσει των οποίων θα κατασκευαστούν? Αυτά, όχι. Τα manuals που κάνουμε εμείς, ειδικά για την Λήπια, είναι τι χρειάζονται εκεί. Όταν γίνεται ένα service στο αεροσκάφος, χρειάζονται ορισμένα εγχειρίδια. Και αυτά πρέπει να είναι πιστοποιημένα με ορισμένα από certification και αυτά όλα. Εμείς και η Πάτρα και το Ασφαμβούργο η εταιρεία είμαστε certificated με το νόμο EN9100, το αντίστοιχο το αμερικάνικο AS9100, που είναι για την αεροναυπηγική και για την αεροδιαστημική πολύ σημαντικό certification. Και μέσω αυτού του, ας πούμε, του certification, ξέρουν οι μηχανικοί, κάνουν verifying training εδώ πέρα και αυτά, εκπαιδεύονται, mm-hmm. Κάμποσους μήνες στην αρχή, και η παραγωγή από αυτών των εγχειρίδιων που είναι όλα digital, δεν κάνουμε εκτυπώσεις κάπου, mm-hmm. δεν υπάρχει τίποτα χαρτιά. Τα στέλνουμε μετά μέσω internet, είμαστε direct connected στις εταιρείες αυτές και δουλεύουμε στα συστήματά τους και αυτοί τα παραδίνουν μετά στους πελάτες τους. Φανταζόμαστε και το βαθμό ασφαλείας και τις διαβαθμίσεις που υπάρχουν όταν συνεργάζεστε. Πρέπει να τηρήσουμε πολλά πράγματα, ναι, όλα. Είναι through VPN tunnels, έχουμε διάφορα συστήματα που πρέπει να τα τηρούμε μέσω αυτού του certification. Πολλά πράγματα πρέπει να τα κρατάμε 10 χρόνια ασφαλείς για τον πελάτη μας και. Πώς είναι να εργάζεσαι σε ένα τέτοιο υψηλό επίπεδο και την ίδια στιγμή να ζεις σε μια πόλη σαν την Πάτρα? Και τι ωφέλη έχει κάποιος ο οποίος εργάζεται και σε επίπεδο γραφείου στην Alton? Εγώ δυστυχώς δεν μένω εδώ. Μένω ακόμα στο Αμβούργο γιατί η οικογένεια μου είναι εκεί. Αλλά είπατε δυστυχώς, θα θέλατε. Ναι, δυστυχώς. Τώρα χθες έφτασα εδώ πέρα. Ήλιος, ωραία, φάγαμε ωραίο ψαράκι. Δουλεύουμε, οι δουλειές πάνε καλά. Ειδικά στο aviation και στο military που είμαστε εμείς, στους κλάδους που είμαστε εμείς σήμερα, είμαστε πολύ καλά. Για το military δεν σας ρωτάω τίποτα, πρέπει να είναι εκεί είναι λίγο classified εκεί, αλλά και εκεί έχουμε πάρα πολύ καλό όνομα σαν εταιρεία.
Ειδικά έχουμε πολύ καλό όνομα σαν εταιρεία. Τα κάσιμα feedback που παίρνουμε κάθε χρόνο, μια φορά το χρόνο, είναι εξαιρετικά. Δηλαδή είμαστε top level, παντού άσος. Ο άσος στη Γερμανία είναι το καλύτερο ranking, να πούμε έτσι. Εμείς εκεί είμαστε πάρα πολύ καλοί. Έχουμε πάρα πολύ καλό κάσιμα. Και αυτό συμβαίνει γιατί είμαστε πολύ καλά οργανωμένοι εδώ πέρα, στην Πάτρα. Όταν είσαι καλά οργανωμένος, τι σημαίνει να είσαι καλά οργανωμένος? Είναι το πάντρεμα δουλειάς και ελεύθερου χρόνου? Μπορεί δηλαδή να προσφέρει η Altom σε επίπεδο Πάτρας στον εργαζόμενο και την ποιότητα της ζωής και το γνωστικό επίπεδο συναρτήσει των γνώσεών του, ώστε να... Το πιστεύουμε, το πιστεύουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε όσο γίνεται περισσότερα για τους υπαλλήλους μας. Όχι μόνο πάρτις και αυτά, και σκληρή δουλειά και καλό training, και να επιλέξουμε τα άτομα που έχουν όρεξη. Βέβαια, αυτά τα άτομα μόλις έρθουν εδώ, τότε βλέπουν και γνωρίζουν που δουλεύουν για κορυφαίες εταιρείες. Και μόνο αυτό είναι. Ναι, είναι μεγάλες εταιρείες. Τώρα, να πω μερικές, η Lufthansa Technik, που δουλεύουμε τώρα εδώ και ένα χρόνο, καινούρια project για αυτούς, για τη Lipia Aerospace, είχαμε πει, Elbe Flugzeuge, και η FW που κάνει τα packs of freight, δηλαδή παίρνει όλα τα αεροπλάνα, τα επιβατικά και τα κάνει σε transport. Αυτά όλα τα παραδείγματα για την όλη τη single fleet της Airbus γίνονται όλα εδώ. Και το ξέρουν βέβαια οι πελάτες μας οι Γερμανοί που τα κάνουμε αυτά τα πράγματα εδώ μέσα. Αυτό είναι το ένα κομμάτι στο Technical Publication που είναι πάρα πολύ ψηλό και με καλή, πολύ καλή ποιότητα. Mm-hmm. Αλλά έχουμε και το engineering που κάναμε πάρα πολύ και κάνουμε ακόμα. R&D για ανομογεννήτριες όπως εταιρείες της Enarcon, και αυτοί ξέρουν που εδώ πέρα είναι ένα dedicated team μόνο για αυτούς, δουλεύουν στα συστήματά τους, μπαίνουν μέσα με access key, όλο εδώ είναι secured area, δηλαδή ο τόπος, το γραφείο που δουλεύουν αυτοί οι μηχανικοί, ξέρουμε πότε μπήκε ο τάδε, είναι dedicated, μπαίνουν με ειδική ταυτότητα και ξέρουμε πότε μπήκαν μέσα στο computer. Τι δουλειά κάνανε. Login, logout. Ναι, ακριβώς. Αυτά όλα τα κρατάμε γιατί τα θέλει και ο πελάτης και να είναι secure. Γιατί κάνουμε R&D σε ανεμογεννήτρες για τον Astell και ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα, mechanical engineering, σε πολλά διάφορα. Γι' αυτό έχουμε και διάφορους μηχανικούς εδώ. Δεν έχουμε μόνο αεροναυτικούς μηχανικούς. Έχουμε μηχανολόγους μηχανικούς, έχουμε ηλεκτρολόγους μηχανικούς. Ακόμα έχουμε και πολιτικούς μηχανικούς γιατί κάνουμε και static για τις. Διάφορα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μόνο που μπορούμε να πούμε είναι impressive. Εγώ ευχαριστώ. At least impressive. Ναι. Πάντως, ένα τελευταίο. Ακόμα και ο γιος μου μεγάλος του χρόνου θέλει να μετακομίσει από τη Γερμανία στην Αθήνα, στην Ελλάδα δηλαδή. Και... Γιατί όχι και στην Πάτρα. Μπορεί να έρθει και εδώ, ναι. Ο άλλος, ο δεύτερος γιος μου, τον Βασίλη, το γνωρίσατε μόλις, που είναι δικηγόρος. Και αυτός το σκέφτεται, μπορεί και στην Πάτρα. Δεν το ξέρουμε, θα δούμε. Το quality of life είναι δεδομένο. Σας ευχαριστώ. Είναι καλά εδώ, ναι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή επιτυχία.